την μισή από Κροσίδη και χάρη σε αυτή τη φάση που προκαλεί τα γέλια του Κροσίδη και του πόσο ο Θατζίδης παίρνει θέση βλέποντας τη σέντρα, περιμένοντας το λάθος. Όταν δούμε το replay θα φανεί ξεκάθαρα ότι έχει πάρει ένα βήμα πιο πίσω, περιμένοντας την περίπτωση που στη σέντρα αυτή η απόκρουση δεν έκανε. Κοιτάξτε εδώ, με το πηγαίνει τη σέντρα, ένα βήμα κάνει πιο πίσω και περιμένει. Τον έχει μυριστεί. Τον έχει μυριστεί και από εκεί πέρα τελειώνει τη φάση. Τέλεια. Έχει κάνει τα δύο βήματα πιο μέσα προς, το, προς την ευθεία του πέναλτι, ακριβώς για την περίπτωση που ο αμυντικός δεν διώξει καλά. Το έχει καταλάβει, η μπάλα του στρώνεται, αυτό που παρέξει πριν. Ευχαριστώ πολύ. Η μπάλα στα δίκτυα. Και με στυλ. Και με στυλ. Πολύ ωραία. Με στυλ, γιατί έτσι. Εδώ θα φανεί ακόμα καλύτερα. Πήγε, δεν είναι απλώς μια εκτέλεση. Είναι πηγαίνει μια... και περιμένει. Όμορφη εκτέλεση. Λοιπόν, λέγαμε ότι είναι θέμα χρόνου να έρθει αυτό το γκολ. Ακριβώς αν συνεχίζαμε να τους πιέζουμε φέρνοντας την μπάλα μέσα.